Κάνει κομμάτι τώρα πανός. Αρχηγό είναι. Πες μου. Αρχηγό είναι. Και τι κάνει κουμαντό. Κάνει κουμαντό. Και θα κάνεις ό,τι σου πει. Πες μου, ναι ή όχι. Αυτό είναι πίεση ψυχολογική, αδερφέ. Δεν του είπα τι να κάνει, τώρα το τι. Περίμενε. Εντάξει, εντάξει. Απλά πάτε να ξέρει ότι άμα πιέζεσαι, μπορεί και να μην απαντήσει, έτσι. Ό,τι σου πει θα κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Εμένα τα κάνει. Γιατί το λέει. Θα σου πει ό,τι σου πει θα κάνει. Σε ρωτάω μόνο αυτό. Εγώ δεν σου είπα να ψηφίσει, ψήφισε κάτι άλλο. Εντάξει. Εγώ δεν σου έκανα κουμάντο. Όχι, το θυμάσαι είπα. Πολύ καλά, δεν σου έκανα κουμάντο. Ψήφισες ό,τι ήθελες. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι. Με αναγκάζουν τι να κάνεις. Θεωρώ πολύ άδικη την επίθεση του Τάσου προς τον Πάτρικ, διότι ήταν μαζί του, αλλά δεν είναι τώρα και είναι μαζί μου. Όταν το κάνει κατά κόρον ο Τάσος, έχει δίπλα του συμμάχους που τους παίρνει, κάνει τη δουλειά του και μετά τους πετάει. Δεν μου πεις εμένα τι θα κάνω. Δεν θα σου πει τι να κάνεις. Δεν μου πεις. Όχι εσύ δεν θα του πεις. Δεν σου λέω τι να κάνεις. Το πάνω μην το βάλει. Δεν μου πεις εμένα τι θα κάνω. Ναι, δεν σου είπα τι να κάνεις. Ναι. Ποτέ δεν όπως σου είπα και τι να κάνεις. Εσύ το ίδιο. Ο Πάνος δεν σου είπε τι να κάνεις. Ναι. Ωραία. Δεν μου πεις. Δεν σου πει. Δεν σου είχε πει. Εντάξει, αλλά λέμε να καταλαβαίνουμε τώρα. Όχι. Δεν μου πεις τίποτα πάνω να κάνω. Δεν σου είπε τίποτα πάνω να κάνεις. Ναι. Και ρωτάω τον Πάτρικ. Τι θα κάνεις, Πάτρικ. Ό,τι σου πει ο Πάνος. Και ο Πάτρικ μου απάντησε. Ο Πάνος είναι αρχηγός, αυτός αποφασίζει. Και εκεί ξεκίνησαν όλα και ο Βαμβακούλας πήρε τη σκυτάλη και έγινε ο κακός χαμός μες στο κάμπο. Πολλές ώρες πάει. Μπαμπακούλα πάει το Τάνο. Σύμφισε το πάκι να φύγει. Σύμφισε το πάκι. Μπαμπακούλα. Ψήφισε το πάκι να φύγει. Γιατί τα τσιπατήσει εδώ. Μπαμπακούλα. Φέρε τον Παναγιώτη, ρε. Όχι. Τον Παναγιώτη. Φέρε τον Παναγιώτη, δεν το λέει. Μου έδειξε τον Βαμβακούλα και μου λέει ότι ουσιαστικά ο Βαμβακούλας λέει ψέματα και ότι τον θέλει ο Βαμβακούλας όχι για φίλο του, αλλά για να τον διώξει. Μπαίνει μέσα το παιχνίδι, δεν μπορώ να κάνει αυτό το κάνει ο Βαμβακούλα. Αυτό θέλει να καταλαβαίνει εσύ. Και εσύ το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες τώρα. Ναι, ναι, άμα δεν καταλαβαίνει, εντάξει. Τώρα δεν καταλαβαίνει εσύ. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες τώρα. Μπράβο, μπράβο Τάσο. Δεν καταλαβαίνει τώρα, ε. Μα δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τώρα δεν καταλαβαίνει. Το ελληνικά μιλάμε. Γιατί κατάλαβες αναδιότι τι λέει. Μου αρέσει τώρα δεν καταλαβαίνω. Μα δεν καταλαβαίνω τι μου λες ρε παιδί μου. Μπράβο. Όταν είμαστε καλά, τα μιλάω μαζί σου και τα καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πάντα από ευγένεια. Μπράβο, δεν καταλαβαίνω πάντα. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι πάει. Μπράβο. Ένα θα σας πω. Θέλουν όλοι να πάνε στο τελικό. Εγώ είμαι αληθινό άνθρωπο. Όλο ο κόσμο ξέρει εμένα. Τώρα τα καταλαβαίνω ποιο είναι όταν πάμε Ελλάδα. Ποιο είναι άσερα, ούτε μάνα σου δεν σε ξέρει. Πλάκα μου κάνει. Ούτε μάνα σου δεν σε ξέρει. Τε δεν τα λέει για το. Για μάνα, ρε. Μην το ποτέ τα λέει για το κολλήγια μου, εντάξει. Μην το ποτέ τα λέει για το κολλήγια μου. Τελευταία φορά. Δεν τα λέει για το κολλήγια μου. Τι κολλήγια μου. Άμα το λέει, μάνα μου. Αλλά όταν ακούω εγώ με το μάνα, εγώ δεν αντέχω εγώ αυτό το λέξη. Αντί να το ζητήσεις όμως λες είναι ησυχατός. Ποτέ, το κουλένια μου όχι. Νόμιζα ότι του το μάνα ξέρω, εντάξει δεν το κατάλαβες, ήταν ασυγνώμιας τελειώσω. Δεν θέλω τέτοια φράση. Πες του ρε. Δεν θέλω τέτοια φράση, μην το πει ποτέ. Πες ένα συγγνώμη να τελειώνουμε. Όπως το λέει, Σουηδία, Σουηδία, Σουηδία. Δεν το άξα τι είπε. Τόσο δεν σου βγαίνει συγγνώμη μέσα στο στόμα! Του το είπα ρε βλάκα και σένα! Άιντε! Πότε ρε την είπες! Το είπα τώρα εδώ, αφού δεν καταλαβαίνεις! Κοίτα το στα μάτια και πες συγγνώμη! Γιατί το στα μάτια! Τι στα μάτια, του το είπα εγώ! Αυτό. Τέτοια άρνηση να πει συγγνώμη κοιτώντας έναν συνάνθρωπο στα μάτια, εδώ μέσα δεν έχω ξανασυναντήσει. Για να μην τα περιβάλλουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ με την έξω ζωή. Δεν ξέρω τι να πω, εντάξει, απογοητευμένος είμαι από όλες τις περιφορές, γιατί είναι κρίμα για τους ίδιους που τους έχουν. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ποια θέλω, μάνα του είπα. Γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να φύγω αύριο, αλλά όπως το κάνεις εσύ, εγώ είμαι όπως. Άκου εμένα. Από Ελλάδα όλο μιζέρει εμένα. Όλο Ελλάδα μιζέρει εμένα. Ποιος είναι ο Γούσο, το Πάτρικ, ο Γούσο. Σούβρισα εγώ τη μάνα. Όπου πάω εγώ, όλο μιζέρει. Σούβρισα εγώ τη μάνα.
Πήγαινε και εσύ από εκεί. Εγώ, όλα μιζέρια εμένα. Εγώ είμαι αληθινό άνθρωπο, αληθινό. Ναι, τι μάνα λέει. Πολύ πίεση. Και δεν είναι η πίεση των δοκιμασιών που περνάμε εδώ. Είναι η πίεση των ανθρώπων. Είμαστε μακριά από την οικογένειά μας, είμαστε μακριά από τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όσο πάει δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι όσο καιρό είμαι εδώ δεν έχω νιώσει χειρότερα. Εντάξει.